φαινόμενα της βίας και της εγκληματικότητας αποτελούν σήμερα δύο από τα μεγαλύτερα σύγχρονα προβλήματα που μαστίζουν την ελληνική κοινωνία. Τα πολλαπλά κρούσματα παραβατικότητας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας έχουν εντείνει το αίσθημα της ανασφάλειας στους πολίτες, ενώ η έξαρση της εγκληματικότητας σε όλες τις μορφές της συνοδεύεται πλέον σε αρκετές περιπτώσεις με περιστατικά δολοφονιών, γεγονός που αποδεικνύει την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής στη σημερινή εποχή. Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, η βία και το έγκλημα αποτελούν ένα κοινωνικό πρόβλημα με πολυπαραγωγικές αιτίες, οι οποίες επικεντρώνονται στα κοινωνικά, προσωπικά και ψυχολογικά στοιχεία του κάθε ατόμου, αλλά και αρκετές φορές στην οικονομική ανέχεια. Την ίδια στιγμή, εξίσου μεγάλο αγκάθι για τις κοινωνίες αποτελεί και το σύγχρονο οργανωμένο έγκλημα, το οποίο πέραν του διεθνούς χαρακτήρα που έχει αποκτήσει, καταφέρνει να ευημερεί και να εξυγχρονίζεται σε καθεστώτα που επικρατούν η ανομία, η διαφθορά και οι παράνομες δραστηριότητες. Η πρόληψη του εγκλήματος αποτελεί σήμερα ένα από τα κυριότερα μέσα και ταυτόχρονα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της αντιεγκληματικής πολιτικής. Η ενημέρωση και η ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, όπως και η αρμονική συνεργασία πολιτείας και επιστήμης, συμπεριλαμβάνονται στα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μία από τις σοβαρότερες απειλές που εδώ και δεκαετίες απασχολεί τις κοινωνίες μας. Και κύριοι, χαίρετε! Η απόψινή μας εκπομπή θα επιχειρήσει να αναλύσει το ανησυχητικό φαινόμενο της βίας και της εγκληματικότητας στη σύγχρονη εποχή. Η βαριά εγκληματικότητα σε συνδυασμό με τα αλλεπάλληλα θανατηφόρα περιστατικά που συμβαίνουν τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Κύπρο έχουν δημιουργήσει το αίσθημα της ανασφάλειας και του φόβου των πολιτών. Ποιοι παράγοντες οδηγούν στην διάπραξη φρικαλαίων εγκλημάτων? Γιατί υπάρχει έξαρση στην νεανική παραβατικότητα? Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα τα οποία θα τεθούν στην απόψινή μας συζήτηση. Το κεφάλαιο βία και εγκληματικότητα θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε με τον απόψινό μας καλεσμένο. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να βρίσκεται κοντά μας ο κύριος Γιώργος Χλούπης, εγκληματολόγος, δικηγόρος, διδάκτορ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιστημονικός συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και καθηγητής στη Σχολή της Εθνικής Ασφάλειας. Κύριε Χλούπη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η χαρά και η τιμή είναι δικιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με αφορμή τα πολλαπλά περιστατικά εγκληματικότητας τα οποία καταγράφονται στην χώρα μας το τελευταίο καιρό. Και θα ήθελα να μου πείτε, εκτιμάτε ότι η έξαρση που βρίσκεται, που παρατηρείτε, αποτελεί καμπανάκι κινδύνου για την κοινωνία μας? Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί. Δεν θα πρέπει να βγαίνουν εύκολα συμπεράσματα και γρήγορα συμπεράσματα. Πολλές φορές κάποια μπορεί να είναι πρόσκαιρη μια κατάσταση. Εκείνο που είναι γεγονός είναι ότι ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 90 και μετά έχουμε παρατηρήσει μια έξαρση εγκληματικότητας και το πιο ανησυχητικό είναι μια στροφή της εγκληματικότητας, μια ποιοτική αναβάθμισή της εντός παρενθέσεως, με την έννοια ότι έχουμε πλέον αρκετά ιδεχθεί και σκληρά εγκλήματα. Ιδιαίτερα όσον αφορά στις ανθρωποκτονίες, στα θέματα της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, παρατηρούμε ότι έχει απαξιωθεί η ανθρώπινη ζωή. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να μελετηθεί ιδιαίτερα, να μαζευτούν στοιχεία, να τα δούμε, να τα δουν οι ειδικοί και όλα αυτά να μπουν μέσα στο πλαίσιο αντιμετώπισης με την εφαρμογή, το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας σοβαρής αντιεγκληματικής πολιτικής. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν μια έξαρση. Υπάρχει μια ποιοτική διαφοροποίηση στο έγκλημα και παρατηρούμε ότι όντως έχει απαξιωθεί η ανθρώπινη ζωή και έχουμε αρκετές περιπτώσεις σκληρών και δεχτών εγκληματικών πράξεων. Εκτιμάτε ότι θα υπάρχουν αυξητικοί δείκτες της βίας εγκληματικότητας? Είναι πολύ πιθανό. Η αύξηση εγκληματικότητας και η απαξίωση ανθρώπινης ζωής είναι ένα γενικότερο κοινωνικό φαινόμενο. Ο Ντρικέμ θεωρεί ότι είναι φυσιολογικό το έγκλημα σε μια κοινωνία. Όταν έχουμε απαξίωση πολλών τομέων κοινωνικών, όπως η ζωή, η οικονομία, οι ανθρώπινες σχέσεις. Mm-hmm. Είναι λογικό να έχουμε και απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Άρα θα πρέπει να το δούμε σφαιρικά, να το δούμε από μια κοινωνική διάσταση και οπτική, για να μπορέσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Όσο προχωράμε σε μια κοινωνία που έχουμε αποπροσωπημένες ανθρώπινες σχέσεις, αμβλύνονται οι ανθρώπινες σχέσεις, οι δεσμοί δεν είναι πλέον τόσο συνεκτικοί,
είναι λογικό, είναι και πιθανό να οδηγούμαστε και σε συμπεριφορές εγκληματικές, οι οποίες είναι πιο έντονες. Mm-hmm. Η μορφή της εγκληματικότητας παρατηρούμε ότι ουσιαστικά εμφανίζει σημάδια μετάλλαξης και ενίσχυσης προς το χειρότερο. Θα ήθελα να μου πείτε, υπάρχει εξήγηση για αυτό το φαινόμενο? Είναι κάτι το οποίο μελετάται και χρήζει και περισσότερης μελέτης. Είναι γεγονός ότι παρατηρούμε κάτι τέτοιο. Εκείνο που πρέπει να δούμε είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι είναι πολύ παραγωγικό το φαινόμενο του εγκλήματος. Θα πρέπει να το δούμε σε όλες τις διαστάσεις. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Η απαξίωση, λοιπόν, όταν παρατηρείται σε όλους τους τομείς, είναι λογικό να είναι και μέσα στο έγκλημα. Όταν υπάρχει στις σχέσεις, στις συμπεριφορές, στην καθημερινότητά μας, θα το δούμε να υπάρξει και πρακτικά μέσα από εγκληματικές συμπεριφορές. Υπάρχει λοιπόν σαν γεγονός, αξίζει τη μελέτη, ήδη μελετάται και είναι σημαντικό να μπορέσουμε να το βάλουμε μέσα στο πλαίσιο μιας αντιεγκληματικής πολιτικής, αλλά συνολικά. Okay. Όχι μονάχα μέσω από ένα Υπουργείο, όπως το Υπουργείο Ιστορικών Δημόσιας Τάξης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πρέπει να εμπλακεί το Υπουργείο Παιδείας. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Συνεργασία όλων των φορέων, τα σχολιά μας, οι γονείς να εκπαιδευτούν που δεν εκπαιδεύονται σε αυτά τα θέματα, να υπάρχει ενημέρωση. Είναι σύνθετο. Πολυπαραγωγικό κοινωνικό φαινόμενο και θέλει και χρήζει μια αντίστοιχη αντιμετώπιση. Mm-hmm. Κύριε Χλούπη, με αφορμή το διπλό φωνικό στον Στρόβολο της Κύπρου αλλά και το θάνατο του επιχειρηματία στην Κηφισιά, παρατηρούμε ότι οι ένοπλες ληστείες πλέον συνοδεύονται και με δολοφονίες. Αυτή η απαξίωση της ανθρώπινης ζωής, όπως προαναφέρατε, πώς εξηγείται? Εξηγείται με αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και όταν έχουμε. Καταρχήν, θα πρέπει να δοθούν και κάποιες πρακτικές συμβουλές. Όταν δηλαδή κάποιος μπει μέσα στο σπίτι για να ληστέψει, είναι προφανώς αποφασισμένος να πετύχει κάποιο αποτέλεσμα. Πιθανότατα να έχει μαζί του και κάποιο όπλο, ίσως ένα μαχαίρι, ένα περίστροφο. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να κάνει ο πολίτης είναι να μην αντισταθεί. Αν μπορεί ακόμα και να παραστήσει ότι κοιμάται και δεν έχει καταλάβει το τι γίνεται, ακόμα καλύτερα. Mm-hmm. Δεν αντιστέκεσαι λοιπόν πρακτικά πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα. Κάποιος ο οποίος θα μπει να ληστέψει είναι αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει. Πιθανόν και μέσα στον πανικό του, στο φόβο του, να κάνει χρήση του όπλου του. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται με αυτά που είπαμε προηγουμένως. Υπάρχει απαξίωση της ανθρώπινης ζωής, διότι έχει απαξιωθεί γενικότερα κάποια πράγματα μέσα στην ίδια μας την κοινωνία. Έτσι, έχουν μειωθεί ο άτυπος κοινωνικός έλεγχος, έχουν αποπροσωποποιηθεί οι σχέσεις, έχουμε περάσει έναν ατομισμό, κοιτάμε περισσότερο το κομμάτι το υλικό, έχουμε μια ληστική κοινωνία. Δεν θα πω για την κρίση την οικονομική, γιατί θεωρώ ότι πρώτα πτωχεύσαμε σε αξιακό επίπεδο και σε πολιτιστικό επίπεδο και ακολούθησε και η οικονομική κρίση. Όταν λοιπόν χάνουμε τα πρότυπα μας, χάνονται οι αξίες μας, σπάνε συνεκτικοί δεσμοί. Είναι λογικό αυτό να επηρεάζει και το κοινωνικό φαινόμενο που λέγεται έγκλημα. Και είναι πιο σημαντικό, έτσι, όταν χάνονται ανθρώπινες αξίες από ότι η οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί. Έτσι, αλλά οι αξίες έτσι δεν είναι, κύριε Χλούπη. Ακριβώς. Θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο και στα περιστατικά των παιδοκτονιών, τα οποία καταγράφονται τον τελευταίο καιρό. Νεαροί γονείς, βλέπουμε νεαρές μητέρες να σκοτώνουν ακόμα και τα νεογέννητά τους μωρά. Σε ποιους παράγοντες θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τέτοιου είδους ενέργειες? Η παιδοκτονία αντιμετωπίζεται από τον ποινικό μας κώδικα τελείως διαφορετικά από την ανθρωποκτονία. Έχουμε την επιλόχιο μελαγχολία που μια νεαρή μαμά μπορεί να δράσει χωρίς να έχει τον καταλογισμό απέναντι στο παιδί. Και οδηγούμαστε τέτοια φαινόμενα. Θα πρέπει όμως να το δούμε συνολικά, να δούμε το περιβάλλον. Το οικογενειακό, Να δούμε το κοινωνικό, αν είναι κάτι υποστηρικτικό, πώς θα αντιμετώπιζε αυτή την εγκυμοσύνη, αν ήταν ανεπιθύμητη, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την μητέρα. Έχουμε τέτοια περιστατικά. Mm-hmm. Το πώς συνδέονται αυτά με κοινωνικά θέματα είναι κάτι που θέλει περισσότερης μελέτης. Κάθε περίπτωση όμως πρέπει να τη δούμε ξεχωριστά ή κονκρέτο για να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Δεν έχει τόσο μεγάλη σχέση αυτό με τη γενικότερη απαξίωση της ανθρώπινης ζωής, γιατί οι συνθήκες που τελείται το συγκεκριμένο αδίκημα είναι ιδιαίτερες. Mm-hmm. Έχει να κάνει με την κατάσταση της μητέρας, γι' αυτό και ο νομοθέτης την αντιμετωπίζει τελείως διαφορετικά. Mm-hmm. Δεν το πάει στο άρθρο για την ανθρωποκτονία, το πάει σε συγκεκριμένο, έχει συγκεκριμένη πρόβλεψη που λέγεται παιδοκτονία και αντιμετωπίζεται πολύ ποιότερα το συγκεκριμένο. Mm-hmm.
Και βέβαια, όταν είναι και μικρές ηλικίες, έτσι το νερό της ηλικίας δικαιολογεί ίσως κάποια πράγματα και το οικογενειακό περιβάλλον είναι αυτό που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, έτσι δεν είναι, κύριε Κλούπη? Σημαντικότατο. Σε όλα τα επίπεδα, ακριβώς. Το στοιχείο του φόβου που φαίνεται να διακατέχει την κοινωνία μας, θεωρείτε ότι έχει επηρεάσει και το αίσθημα της ασφάλειας των πολιτών? Ο φόβος με την ανασφάλεια των πολιτών, την αίσθηση της ασφάλειας ή της ανασφάλειας, πάνε μαζί. Θα το πρέπει να το δούμε όμως λίγο πιο ρεαλιστικά και πιο ψύχρεμα. Συνήθως υποδαβλίζεται ή αναζωπυρώνεται αυτός ο φόβος και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που αναπαράγουν τα περιστατικά τα συγκεκριμένα. Αλλά με βάση και μελέτες που έχουν γίνει, δεν ανταποκρίνεται ο φόβος ή η ανασφάλεια για την εγκληματικότητα στην πραγματική κατάσταση της εγκληματικότητας. Έχουμε μια υπερβολή σε αυτό το κομμάτι και είναι και λογικό να υπάρχει. Υπάρχουν και μελέτες σχετικά. Σίγουρα υπάρχουν, δικαιολογείται ως ένα βαθμό φόβος και ανασφάλεια, αλλά δεν ανταποκρίνεται συνήθως στην πραγματική κατάσταση της εγκληματικότητας. Γνωρίζετε εκ του σύνεγγυ τις καταστάσεις στην Κύπρο και λόγω και της επιστημονικής σας ιδιότητας, της θέσης σας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, η εγκληματικότητα στη Μεγαλόνησο θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά με την Ελλάδα? Κοιτάξτε, έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά έχει και αρκετές διαφορές και τι θέλω να πω σε γενικές γραμμές. Ότι η Κύπρος είναι ένα μικρό νησιωτικό κράτος. Δεν έχει ούτε τον πληθυσμό ούτε την έκταση που έχει η Ελλάδα. Επιπλέον έχει έναν αρκετά έντονο άτυπο κοινωνικό έλεγχο, επειδή είναι μια μικρή κοινωνία, μια σχετικά κλειστή κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο και υπήρξε και αρκετά μεγάλο σοκ από τα περιστατικά που ήταν και σκληρά, αλλά πέσανε και όλα μαζί. Γίνανε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και κατά των αστυνομικών που γίνανε οι επιθέσεις. Και αυτό σόκαρε την κοινωνία. Επειδή λοιπόν εκεί πέρα είναι και πιο κλειστή κοινωνία και έχει εντονότερους δεσμούς, δηλαδή οι άνθρωποι είναι μεταξύ τους, γνωρίζονται καλύτερα, όπως έχουμε και εμείς στην επαρχία, αυτό δεν διευκόλυνε την ανάπτυξη εγκληματικότητας. Τα περιστατικά λοιπόν που συνέβησαν τους τελευταίους μήνες σοκάρανε την κοινή γνώμη. Υπάρχουν λοιπόν κοινά στοιχεία, αλλά έχουμε και διαφορές. Και οι διαφορές είναι περισσότερο ότι εκεί πρόκειται για ένα μικρό νησιωτικό κράτος με εντονότερους συνεκτικότερους κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ των πολιτών. Επομένως, είναι λίγο διαφορετική κατάσταση στην Ελλάδα. Είναι διαφορετική. Επιτρέψτε μου, θέλω να σταθούμε λίγο στη διάκριση μεταξύ του εγκλήματος και του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι ταυτόσιμες έννοιες, κύριε Χλούπη? Υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους? Ναι, η κατηγορία είναι το έγκλημα. Είναι, η γενική κατηγορία είναι το έγκλημα. Το οργανωμένο έγκλημα είναι μια ειδικότερη μορφή εγκληματικής δράσης. Είναι μια εξαιρετικά σοβαρή μορφή εγκληματικής δράσης, με πάρα πολλές απειλές σε πάρα πολλά επίπεδα. Και σε κοινωνικό επίπεδο μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στον κοινωνικό ιστό. Χρησιμοποιεί την βία, αλλά κυρίως τη διαφθορά για να επιβιώσει. Το έχουμε ζήσει μέσα από τις μαφίες. Όταν μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, μιλάμε για μαφίες, κυρίως τέτοιου τύπου. Έχει ταλανίσει και ταλανίζει πάρα πολλές ένωμες τάξεις. Οι απειλές είναι τεράστιες που μπορεί να προκαλέσει. Γι' αυτό το λόγο και ο Έλληνας νομοθέτης τιμωρεί όχι μόνο για την εκδήλωση του εγκληματικού της βούλησης που γίνεται μέσα από κάποια εγκληματική δράση, αλλά τιμωρεί ακόμα και την ένταξη κάποιου σε μια εγκληματική οργάνωση ή τη σύσταση κάποιες εγκληματικές οργάνωσης. Κάποιος λοιπόν ο οποίος θα ενταχθεί σε μια εγκληματική οργάνωση, η πράξη αυτή τιμωρείται. Περάμε δηλαδή στη τιμώρηση από την εκδήλωση εγκληματικής βούλησης μέσα από κάποιο έγκλημα, στη τιμώρηση της ένεκα της επικινδυνότητας αυτής της συμπεριφοράς, στη τιμώρηση της βούλησης του ατόμου να ενταχθεί και να συστήσει σε μια τέτοια εγκληματική δράση. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οργανωμένο έγκλημα με πολλές απειλές. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και θέλει ειδική αντιμετώπιση. Ειδική αντιμετώπιση. Το οργανωμένο έγκλημα σήμερα έχει επεκταθεί και σε άλλες διόδους για τη χρηματοδότηση και τη διενέργεια παράνομων ενεργειών του. Εκτιμάτε ότι έχουν γίνει βήματα προόδου στη χώρα μας ή παραμένει ημιτελής ο πόλεμος, θα λέγαμε, κατά του οργανωμένου εγκλήματος? Ο πόλεμος κατά του οργανωμένου εγκλήματος είναι μια διαρκής διαδικασία και θεωρώ ότι το κράτος έχει το πάνω χέρι σε αυτό. Έχει το πάνω χέρι γιατί μπορεί να χρησιμοποιεί νόμιμα βία μέσα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ασφαλείας. Έχουμε εξαιρετικές υπηρεσίες όπως η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Έχουμε την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Οργανώσεων, τη Σήμανση δηλαδή, όπου γίνεται σπουδαία δουλειά. Είναι αιχμή του δώρατος της ελληνικής αστυνομίας στη συγκέντρωση και στην αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού. Πρέπει πάντα να βρίσκεται μερικά βήματα μπροστά το κράτος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες μορφές εγκληματικής δράσης, όπως το οργανωμένο, το ηλεκτρονικό έγκλημα κτλ. Χρειάζονται όμως κάποιες προϋποθέσεις. Η βασικότερη προϋπόθεση είναι η πολιτική βούληση.
σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι. Πρέπει να έχουμε εκδηλωμένη, έμπρακτη την πολιτική βούληση να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι πάντα δεδομένο αυτό. Δεν μιλάω μόνο για τη δικιά μας ένωμη τάξη, αλλά και για άλλες ένωμες τάξεις. Και γιατί δεν είναι πάντα δεδομένο? Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο οργανωμένο έγκλημα. Διότι το βασικό όπλο που χρησιμοποιεί οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες είναι η διαφθορά. Δεν είναι τόσο η βία. Γιατί με τη βία και την εκδήλωσή της θα ακουστούν, θα φανούν, θα προκαλέσουν μια κοινωνική αντίδραση. Περισσότερο έχει να κάνει με τη διαφθορά. Έχουμε συμβιωτικές σχέσεις ανάμεσα σε οργανωμένες εγκληματικές ομάδες και στο κράτος. Βλέπετε Ιταλία, βλέπετε Αμερική, βλέπετε Κολομβία. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Άρα θέλουμε εκδηλωμένη έμπρακτη πολιτική βούληση. Θέλουμε αντιμετώπιση διαφθοράς. Θέλουμε υλικοτεχνική υποδομή και θέλουμε και ανθρώπινο δυναμικό που να έχει εκπαιδευτεί και να έχει τις γνώσεις. Έχουμε υπηρεσίες, σας παραπέμπω στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, που θα δείτε αστυνομικούς, ειδικών καθηκόντων με μεταπτυχιακά, με ένα σωρό πτυχία, με διδακτορικά, που αγαπάνε αυτό που κάνουν ψυχολόγοι, χημικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, που δουλεύουν βιολόγοι. Η διευθύντρια, η στρατηγός, η κυρία Μηνιάτη, είναι βιολόγος, εξαιρετική επιστήμονας. Άρα υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Αν έχουμε δηλαδή πολιτική βούληση, αν έχουμε υλικοτεχνική υποδομή και αν έχουμε εξειδίκευση και συνεργασία, για να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο έγκλημα, θέλει συνεργασία. Τόσο μέσα στην ίδια ένωμη τάξη, αλλά επειδή έχει πλοκάμια και έξω, είναι υπερεθνικό αυτό το έγκλημα και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ξένων κρατών. Έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα, υπάρχουν φορείς που ασχολούνται με αυτά, υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές, υπάρχουν θεσμοθετημένες νομοθετικά πρωτοβουλίες όπως τα control deliveries, οι ελεγχόμενες παραδόσεις. Έρχεται ένα φορτίο με ναρκωτικά από την Ισπανία, ενημερώνονται μέσω της συνεργασίας όλες οι ένωμες τάξεις, παρακολουθούν διακριτικά το φορτίο αυτό όπως περνάει από τις διάφορες χώρες, ώστε να φτάσουν στο σημείο που θα γίνει η παραλαβή για να μπορέσουν να συλλέξουν αποδεικτικό υλικό και να συλλάβουν όλοι αυτούς που εμπλέκονται, εν πάση περιπτώσει. Η αύξηση της εγκληματικότητας τα τελευταία χρόνια έχει ταυτιστεί με την παρουσία των εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών στη χώρα μας, χωρίς ωστόσο τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιούνται από τις αρχές να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, η έξαρση φόβου στις τοπικές κοινωνίες ως απότοκο των καθημερινών περιστατικών παραβατικότητας και βίαιης εγκληματικότητας έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη και την έξαρση του φαινομένου της ξενοφοβίας. Την ίδια στιγμή, τα συχνά περιστατικά τυφλής οπαδικής βίας και τα επεισόδια που καταγράφονται κατά καιρού στα ελληνικά γήπεδα ηχούν ως καμπανάκι κινδύνου για την κοινωνία μας και κυρίως για τη νέα γενιά. Η σταδιακή αύξηση της νεανικής παραβατικότητας χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και ανάλυσης, με το ρόλο του σχολείου, το θεσμό της οικογένειας και την επίδραση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά να αποτελούν κομβική σημασίας παράγοντες για την προσέγγιση ενός δυσεπίλητου κοινωνικού προβλήματος. Κύριε Χλούπη, ζούμε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, θα λέγαμε. Η αύξηση της εγκληματικότητας έχει δημιουργήσει και έξαρση της ξενοφοβίας σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Δικαιολογείτε εσείς αυτή την σύνδεση? Κοιτάξτε, αυτό υπάρχει σαν σκέψη. Θα πρέπει όμως να το δούμε με πάρα πολύ προσοχή. Με προσοχή από την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες παγίδες. Πολλές φορές έχει κατασκευαστεί και ένα εγκληματικό στερεότυπο του ξένου εγκληματία. Δεν ισχύει όμως αυτό. Υπάρχουν και στατιστικές μελέτες που δείχνουν ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι η συμμετοχή των ημεδαπών είναι πολύ ιδιαίτερα αυξημένη. Για κάποια θέματα, όπως κάποια εγκλήματα ιδιοκτησίας, σε συγκεκριμένες περιόδους είχαμε έξαρση εγκληματικότητας και είναι ως ένα βαθμό φυσιολογικό. Είχαμε την έξαρση και με την παρουσία μεταναστών και αλλοδαπών στη χώρα μας. Αυτό παρατηρήθηκε, έτσι, στη χώρα μας. Παρατηρήθηκε, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε το εξής. Καταρχήν, πρέπει να γίνουν πιο πολλές μελέτες, πιο πολλές στατιστικές έρευνες. Να το δούμε με προσοχή και ψυχραιμία και θα πρέπει να το εντάξουμε μέσα στο πλαίσιο μιας γενικότερης, μιας ευρύτερης στρατηγικής που έχει να κάνει και με την αντιγκληματική πολιτική που θα εστιάζει και στην κοινωνική πρόληψη, στην ένταξη αυτών των ανθρώπων στον κοινωνικό ιστό και προσοχή μεγάλη να μην έχουμε περιθωριοποίηση και γκετοποίηση όπως είχε βία, αν θυμάστε, και με τις φασαρίες που γίνανε στα περίχωρα του Παρισιού. Να μην έχουμε γκετοποίηση. Όταν έχουμε περιθωριοποίηση, γκετοποίηση, εκεί πέρα έχουμε εστίες εγκληματογένεσης. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτή. Πρέπει να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Πώς συνδέεται η εγκληματικότητα και γενικότερα η παραβατικότητα στην κοινωνία μας με τα επεισόδια που γίνονται στα ελληνικά γήπεδα, θα ήθελα να μου πείτε? Σας το ρωτώ αυτό γιατί παρατηρούμε ότι αυξάνονται τα περιστατικά βία σε αθλητικούς χώρους στη χώρα μας. Ναι, είναι γεγονός αυτό και
Και αυτό έχει έτσι. Και είναι και όλο ένα και σοβαρότερα από ό,τι παρατηρούμε, έτσι. Έχετε δίκιο. Και εδώ πέρα παίζει μεγάλη σημασία η πολιτική βούληση. Είδαμε τι είχε γίνει στην Αγγλία όταν είχαν φτάσει σε έναν βαθμό που ήταν αρκετά τα επεισόδια, πώς καταφέρανε και το αντιμετωπίσανε. Θέλει λοιπόν πολιτική βούληση. Πρέπει να δει το μαχαίρι στο κόκαλο. Από την άλλη, έχει να κάνει και με την ίδια την κοινωνία. Όταν έχουμε μια βίαιη κοινωνία, έχουμε εκδήλωση βίαιων φαινομένων σε διάφορες πτυχές. Το φανταστείτε λοιπόν με βάση και την ψυχολογία του όχλου, όταν υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι μαζί, πόσο εύκολα μπορεί να εκδηλωθεί αυτή η βίαιη συμπεριφορά. Εδώ λοιπόν έχουμε τέτοια φαινόμενα σαφώς και για να αντιμετωπιστεί θα πρέπει να βρούμε τις αιτίες που προκαλούν αυτές τις συμπεριφορές. Αυτό θα δουλέψει μακροχρόνια. Και δεύτερον, σε ένα επίπεδο έτσι βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Βέβαια. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, υπάρχει νομοθεσία, αυστηρή νομοθεσία, να εφαρμοστεί ο νόμος και να δοθεί ένα μήνυμα προς τα έξω ότι δεν πάει άλλο. Και δεν είναι ένα θέμα το οποίο λύνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, όπως προαναφέρατε. Ακριβώς, ναι. Οι σύγχρονες κοινωνίες παρατηρούμε ότι εξελίσσονται με ταχύς ρυθμούς. Θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο επηρεάζεται η συμπεριφορά των παιδιών μέσα από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πόσο εύκολο δηλαδή είναι το παιδί να εξοικειωθεί με τη βία. Ναι, αυτό είναι ένα θεματάκι πάρα πολύ ευαίσθητο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον, από τις γενιές που μεγαλώνουν. Ξέρετε, είμαστε πλέον, έχουμε γίνει και στην ηλική κοινωνία υπεραπασχολούμενοι γονείς. Δηλαδή, δουλεύει η μαμά, δουλεύει ο μπαμπάς. Μια εύκολη λύση είναι να δώσεις στο παιδί την ώρα που θα γυρίσει στο σπίτι και θα πεις δύο κουβέντες, ή θες να ετοιμάσεις το φαγητό για την επόμενη μέρα, ή να κάνεις κάποια πράγματα, να τον αφήσεις πάνω σε ένα τάμπλετ, να αφήσεις το παιδί δίνοντάς το ένα κινητό. Έχουν παιδάκια κινητά από Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού, ανεβάζουν φωτογραφίες στο Instagram, στο Musical.ly. Έχω δει εγώ περιστατικά στο σχολείο που είναι η κόρη μου, ξέρω, να κλαίει κάποιο παιδάκι γιατί κοίταξε τι μου βάλει στη φωτογραφία μου Δευτέρα Δημοτικού τώρα και με κοροϊδεύουνε. Ακούστε, τα παιδιά θέλουν όριο, τα παιδιά θέλουν αγάπη και θέλουν να του δίνεις και ευθύνες, ελεγχόμενα. Παρατηρείτε το εξής φαινόμενο. Όταν είσαι σε ένα κινητό και απευθύνεσαι σε κάποια φίλη, σε κάποιο φίλο σου και τον εξυβρίζεις, τον θυμώνεις, τον προσβάλλεις. Μέσα από την απόσταση και την ασφάλεια που σου δίνει το κινητό, δεν έχεις μπροστά σου το υποκείμενο αυτής της προσβολής. Οδηγούμαστε λοιπόν σε αποπροσωποποίηση των ανθρωπίνων σχέσεων. Τι θέλω να πω. Δεν παίρνεις το feedback αυτής της συμπεριφοράς. Η σχέση των ανθρώπων και η επικοινωνία είναι κυρίως μη λεκτική. Όταν λοιπόν δεν έχεις απέναντί σου το αντικείμενο, τον άνθρωπο, εκείνο, το πρόσωπο, στο οποίο το προσβάλλεις, το ξεφτιλίζεις, το θυμώνεις. Να δεις και τις αντιδράσεις του. Να δεις το πόνο στο πρόσωπό του, να δεις το θυμό πάνω στο πρόσωπό του, έτσι, την αντίδρασή του, μπορείς πιο εύκολα και με την ασφάλεια της απόστασης να κάνεις τέτοιου είδους εικονικές σχέσεις. Επομένως, τα παιδιά βρίσκονται σε μια εικονική πραγματικότητα. Βρίσκονται σε μια εικονική πραγματικότητα. Κάνουν τέτοιου είδους σχέσεις εικονικές. Απ' την άλλη, βομβαρδίζονται από πολλές φορές εικόνες. Θυμάστε τον Blue Whale που είχε γίνει τώρα στο παιχνίδι που μας ήρθε από τη Ρωσία. Από τα παιχνίδια, τα βιντεοπαιχνίδια. Πολλές φορές ακόμα και από ειδήσεις που βλέπουν στην τηλεόραση, γι' αυτό θέλει πολύ έλεγχο το τι παρακολουθούν τα παιδιά. Ένα νέο παιδί, αυτό λοιπόν επηρεάζει τη συναισθηματική ορίμανση του παιδιού. Η συναισθηματική ορίμανση έχει μεγάλη σημασία μετά μεγαλώνοντας το πώς θα εκδηλώσεις, πώς θα ενταχθείς στην κοινωνία και τι συμπεριφορά θα εκδηλώνεις. Έτσι. Ο παιδικός εγωκεντρισμός, αστάθεια, νοριμότητα, όλα αυτά επηρεάζουν και πιθανόν να οδηγήσουν σε κάποια εγκληματική συμπεριφορά. Τα έχουν πει και πολύ γνωστοί μεγάλοι εγκληματολόγοι. Και με έρευνες έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά τα οποία χρησιμοποιούνται αρκετές ώρες στα social media και στο διαδίκτυο εκδηλώνουν καταθλιπτικές συμπεριφορές, ακόμα και σε αυτοκτονίες, διαταραχές. Διαταραχές και μάλιστα αποτελεί πλέον και ασθένεια. Έτσι, η εξάρτηση κτλ. Αποτελεί ασθένεια. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία γιατί το μυαλό, το παιδικό, πολλές φορές υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ της πραγματικότητας και της εικονικής πραγματικότητας. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει το τι είναι αληθινό και το τι είναι ψεύτικο. Και όσοι έχουν μικρά παιδιά μπορούν να το παρατηρήσουν από τις παρατηρήσεις που κάνουν τα παιδάκια βλέποντας τηλεόραση. Λοιπόν, αν πάρεις αυτό το παιδικό μυαλό και το βορβαδίζεις με αυτά τα στοιχεία και είναι συνεχώς μέσα σε ένα κινητό και μαθαίνει να κάνει, όπως είπαμε προηγουμένως, τέτοιου είδους σχέσεις, πιθανότατα η εξέλιξη της οριμότητας της συναισθηματικής να μην είναι σε τέτοιο επίπεδο όσο θα πρέπει να είναι. Και όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν, είναι αντικείμενο περαιτέρω μελέτης όλες αυτές τις ιστορίες, μπορεί να οδηγήσουν και σε μια προσωπικότητα που δεν είναι ολοκληρωμένη, που είναι πολύ πιθανό στο μέλλον αυτή να εγκληματίσει. Θέλουν όρια, θέλουν μεγάλη προσοχή αυτά και θέλουν ενημέρωση οι γονείς πάνω σε αυτά τα θέματα. Και βέβαια, γιατί παρατηρούμε ότι οι γονείς απουσιάζουν και δεν ουσιαστικά ασχολούνται όπως πρέπει με τα παιδιά τους. Ναι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Και εδώ πέρα πρέπει και η πολιτεία να μπορέσει να χτυπήσει το καμπανάκι.
Γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας. Το σχολείο όμως από την πλευρά του, ποια θα πρέπει να είναι η συμβολή του, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν την επίγνωση των κινδύνων όταν θα βρεθούν έξω. Ναι. Νομίζω ότι το σχολείο έχει εξίσου σημαντικό ρόλο. Μπορεί να διαδραματίσει εξίσου σημαντικό ρόλο. Είναι ένας χώρος, και για να το συνδέσουμε και με το κομμάτι της εγκληματικότητας και της πρόληψης, είναι ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο και αντιεγκληματικής πολιτικής. Τι θέλω να πω. Στην Κύπρο υπάρχει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Mm-hmm. Βάζουν δηλαδή μέσα από τα μαθήματα, εκπαιδεύουν τους δασκάλους, εκπαιδεύουν τους γονείς, και μέσα από τα μαθήματα, είτε είναι μαθηματικά είτε είναι γεωμετρία κιόλας, υπάρχει υλικό, υπάρχουν ταινίες, υπάρχουν animation, όπου τα παιδιά μαθαίνουν και καταλαβαίνουν ότι είναι κακό πράγμα η διαφθορά. Mm-hmm. Είχα παρακολουθήσει, θυμάμαι, ένα χαρακτηριστικό, όπου κάποιο παιδάκι πήγαινε περιμένοντας τη σειρά του για να πάει να πάρει από το κυλικείο κάποιο αγαθό. Και του λέει η κυρία που το είχε, Γιωργάκη, έλα εδώ, ξέρω και τη μαμά σου, με κάτσε να περιμένεις την ουρά. Mm-hmm. Και εκεί λοιπόν το παιδί γύρισε και είπε ότι όχι, δεν είναι σωστό, γιατί άμα με φωνάξει, άμα έρθω εγώ, θα προσπεράσω τη σειρά, mm-hmm, και θα αδικηθεί ο Κώστας, ο Βαγγέλης, η Μαρία. Mm-hmm. Υπάρχουν τρόποι. Να ξέρεις, στην Κύπρο πριν μερικά χρόνια δεν θεωρούνταν διαφθορά το να πληρώσει για να πάρει το δίπλωμα. Δεν ήταν καν διαφθορά το συγκεκριμένο. Είχε περάσει σε τέτοιου είδους, mm-hmm, μέσα στην νοοτροπία. Αυτά λοιπόν έχουν αρχίσει και αλλάζουν. Και για να μπορέσουμε να έχουμε, αν θέλουμε να επενδύσουμε στο μέλλον μας, αν θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία καλύτερη, θα πρέπει να επενδύσουμε στα παιδιά μας. Πέρα λοιπόν από τους γονείς, μπορεί και το σχολείο, που είναι κάτι οργανωμένο, να προσφέρει τα μέγιστα. Εκεί πέρα όμως θέλει συνεργασία της, γενικότερα της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, μαζί με άλλα υπουργεία, άλλους φορείς, επιστήμονες, και σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πάρουμε βέλτιστες πρακτικές. Ας δούμε έξω τι γίνεται. Δεν ταιριάζουν όλα σε όλους, όλες οι νοοτροπίες σε όλους, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πάρουμε βέλτιστες πρακτικές και να μπορέσουμε να φτιάξουμε πρότυπα. Αυτά λείπουν. Πρότυπα στα παιδιά μας, θετικά. Υπήρχε ένα πρόγραμμα πριν πολλά χρόνια, για να το συνδέσουμε με το οργανωμένο έγκλημα. Αν θυμάμαι καλά, σε κάποια πόλη του Καναδά, Κεμπέκ, Μόντρεαλ, δεν θυμάμαι ακριβώς, όπου τα παιδιά στο σχολείο μαθαίναν, είχε εφαρμοστεί σε 30.000 παιδιά, να αντιμετωπίζουν, να βγάλουν έξω από τη ζωή τους τα πρότυπα, να απαξιώσουν τα πρότυπα που κάνουν τη μαφία να ακμάζει. Mm-hmm. Και το είχαν πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό στον Καναδά. Μπορούμε λοιπόν να υιοθετήσουμε κάποιες πρακτικές, να συνεργαστούμε, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι θέλουμε, και στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης αντιεγκληματικής πολιτικής, να έχουμε μια επόμενη γενιά, τουλάχιστον σε κάποια θέματα, να την έχουμε γαλοχήσει με σωστά πρότυπα. Βέβαια. Και σωστές συμμετοχές. Και είναι πολύ σημαντικό από μικρές ηλικίες, αυτό που αναφέρατε προηγουμένως. Στις μικρές ηλικίες διαμορφώνονται χαρακτήρες. Βέβαια. Ακριβώς. Κύριε Χλούπη, κοινωνική πρόληψη και γενικότερη ενημέρωση των πολιτών είναι τα βασικά εργαλεία ουσιαστικά για μια πιο αποτελεσματική αντιεγκληματική πολιτική, θα ήθελα να μου πείτε. Ναι. Και ποια άλλα μέτρα ουσιαστικά θα πρέπει να θεσπιστούν σε προληπτικό επίπεδο? Ναι, η πρόληψη είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, βεβαίως, και σίγουρα το προλαμβάνει, είναι πολύ πιο σημαντικό από την καταστολή. Και υπάρχουν πολλές είδη πρόληψης. Κοινωνική πρόληψη, βεβαίως, γενική ειδική πρόληψη. Εγώ δίνω μεγάλη σημασία και στην περιστασιακή πρόληψη. Είναι δηλαδή το τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα και απλά βήματα για να προστατεύσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Mm-hmm. Να θωρακίσουμε το σπίτι μας, να βάλουμε συναγερμούς. Πάμε, θα λείψουμε ένα διάστημα να ενημερώσουμε κάποιον γείτονα να έχει το νου του. Όταν περπατάμε στον δρόμο, να βλέπουμε, να είμαστε κόντρα στο ρεύμα που πηγαίνει. Απλά πράγματα καθημερινότητας ουσιαστικά. Η τσάντα μας, mm-hmm, οι κυρίες να έχουν από την πλευρά την εσωτερική του πεζοδρομίου. Υπάρχουν πάρα πολλές, σε παγκόσμιο επίπεδο η περιστασιακή πρόληψη έχει εξελιχθεί, υπάρχουν πάρα πολλές οδηγίες, μπορούμε να τις εφαρμόσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δυστυχώς δεν γνωρίζουν αρκετοί ότι αν αποτελέσουν θύμα εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, δηλαδή μπουν στο σπίτι σας και σας ληστέψουν ή σας κλέψουν, υπάρχει πολύ αυξημένη πιθανότητα στις επόμενες 6 εβδομάδες να αποτελέσουν εκ νέου θύμα τα συγκεκριμένα άτομα τέτοιες, mm-hmm, εγκληματικές συμπεριφοράς. Mm-hmm. Και αυτό διότι στην πιάτσα, ας πούμε, των κλεφτών, mm-hmm, έχει κυκλοφορήσει ότι ξέρεις κάτι, πήγαμε σε αυτό το σπίτι και έχει πράγματα έχει μέσα. Έχει μαθευτεί, βέβαια. Έχει, ναι, μαθευτεί. Από την άλλη, αυτός που θα το αδειάσουν το σπίτι θα βάλει προφανώς κάποια πράγματα. Έτσι, καινούργια πράγματα. Λογικό. Άρα λοιπόν αυτό θα ακουστεί και οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ αυξημένες εντός 6 εβδομάδων να αποτελέσει ξανά θύμα. Αυτό είναι γνωστό. Έχει πέσει στην αντίληψή μου να ενημερώνεται ο κόσμος πάνω σε αυτά τα θέματα. Mm. Άρα θέλουμε κάποια απλά πράγματα στο θέμα της πρόληψης να ενημερωθεί ο κόσμος, οι περιπολίες να ενισχυθούν σε κάποια σημεία, οι πεζές περιπολίες, πάρα, mm-hmm, πολύ σημαντικό. Θεσμοί όπως ο αστυνομικός γειτονιάς.
εξαιρετικοί θεσμοί, πολύ πολυπαραγοντικοί και πολυδιάστατοι, mm-hmm. που πρέπει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην Ελλάδα. Στην Κύπρο υπάρχει ο παρατηρητής της γειτονιάς αντίστοιχα. Ενημέρωση αλλά και συμμετοχή του κοινού στην αντιγκλιματική πολιτική. Έχουμε ένα εξαιρετικό θεσμό στην Ελλάδα, τα λεγόμενα τοπικά συμβούλια πρόληψης παραβατικότητας. Αφορά μικρού και μεσαίου μεγέθους εγκληματικές συμπεριφορές, όπου ο πολίτης συμμετέχει ο ίδιος και διαμορφώνει σε ένα μικρό επίπεδο τοπικό, μαζί με άλλους φορείς, την αντιγκληματική πολιτική και την πρόληψη. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό έχει και μια συμβολική διάσταση. Δεν λέμε καθόμαστε στον κανάπε και λέμε βοηθήστε μας και κάντε μας και προστατεύστε μας. Και οι ίδιοι συμμετέχουμε, ελεγχόμενα, δεν μιλάμε για αυτοδικίες και τέτοια πράγματα, και οι ίδιοι λοιπόν συμμετέχουμε στην αντιμετώπιση και στη βελτίωση της καθημερινότητάς μας. Εκεί θα μου επιτρέψετε απλώς να πω, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ως αντιπρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Παραβατικότητας και επειδή συμμετείχα και στο Κεντρικό Συμβούλιο Παραβατικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Υπουργείου Δημόσιας Τάξης τότε, ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα δυστυχώς άσχημο παράγοντα, μεγάλο παράγοντα, που είναι η αδιαφορία. Ο ατομισμός. Δεν θα συμβεί σε μένα, σε όλους μας συμβεί. Το έγκλημα αφορά όλους. Δυστυχώς αυτό υπάρχει. Υπάρχει γιατί λέμε ότι δεν θα χτυπήσει τη δική μου πόρτα. Έτσι. Ό,τι είναι στο διπλανού την πόρτα, έτσι. Το βλέπουμε έτσι. Σε απόσταση. Αυτό συμμετοχή. Είναι άσχημο. Πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή του πολίτη και πρέπει να απευθυνθούμε στα νέα παιδιά. Mm-hmm. Να μπορέσουμε να έχουμε νέα παιδιά κοντά, ώστε να γαλοχηθούν σε αυτό το κομμάτι, να είναι ενεργοί πολίτες, mm-hmm. έτσι, να αναλάβουν και αυτή την ευθύνη τους, όλοι μας, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας mm-hmm. εν τέλει. Συμμετοχή, ενημέρωση και πρόληψη και σε πρακτικά πράγματα, κυρίως πέρα από την κοινωνική πρόληψη που είναι μακροπρόθεσμη, και τη λεγόμενη περιστασιακή πρόληψη. Επομένως, είναι σημαντικό και η διάθεση των πολιτών έτσι, στο να συμμετέχουν ως προς την πρόληψη και την ενημέρωση. Απόλυτα. Άρα λοιπόν θα πρέπει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα έτσι να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Ακριβώς, συνδυασμός. Κλείνοντας, κύριε Χλούπη, θέλω να επικαλεστώ και τη νομική σας ιδιότητα. Η ελληνική δικαιοσύνη διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να συμβάλλει στο έργο των αρχών κατά της εγκληματικότητας. Ναι, κοιτάξτε, η ελληνική δικαιοσύνη θεωρώ ότι διαθέτει τα εργαλεία. Είναι καταρχήν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Οι δικαστές μας είναι εκπαιδευμένοι. Έχουν όμως να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά περιστατικά. Είναι η δουλειά, ιδιαίτερα στο μεγάλο πρωτοδικείο της Ελλάδας, που είναι των Αθηνών, ο φόρτος εργασίας είναι τεράστιος. Mm. Τεράστιος. Οι ρυθμοί που δουλεύουν οι δικαστές είναι εξαντλητικοί. Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι σε γενικοπροληπτικό επίπεδο δεν είναι η αυστηρότητα της ποινής αυτό που θα αποτρέψει και θα λειτουργήσει γενικοπροληπτικά στον δράστη, mm. αλλά η βεβαιότητα επιβολής της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η βεβαιότητα όμως επιβολής της ποινής πολλές φορές αμβλύνεται όταν έχουμε μεγάλη καθυστέρηση στην επιβολή. Mm-hmm. Όταν μια υπόθεση κακουργήματος μπορεί να πάρει και τα 8 χρόνια, 10 χρόνια, ας πούμε. Επίσης πρέπει να γίνει και σύνδεση άμεσα και στο μυαλό του πολίτη ότι έγινε ένα έγκλημα, ότι ξέρεις κάτι, επήλθε τιμωρία. Όταν έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν γίνεται αυτή η σύνδεση. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με τους δικαστές. Δεν έχει να κάνει. Είναι πρακτικά πράγματα τα οποία υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστούν. Εκείνο που θα πρέπει όμως περισσότερο να ενισχυθεί είναι ότι όταν φτάσει στον δικαστή μια υπόθεση, για να μπορέσει να υποστηριχθεί κατηγορία, θα πρέπει η υπόθεση να είναι σωστά προετοιμασμένη και η συλλογή του αποδεικτικού υλικού, η συγκέντρωσή του, να είναι υπεύθυνη και να είναι μέσα στο δυνατόν καλύτερο τρόπο. Άρα, ο σπουδαιότερος ρόλος είναι όχι τόσο στον εφαρμοστή του δικαίου μέσα από τα δικαστήρια, αλλά κυρίως στη συλλογή του προανακριτικού υλικού. Άρα, η αστυνομία. Και οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα επέμβουν στη σκηνή του εγκλήματος και θα συλλέξουν το αποδεικτικό υλικό για να ξεκινήσει μετά η συγκεκριμένη διαδικασία, mm-hmm. προανακριτικές αρχές κτλ., εκεί πέρα είναι ο βασικότερος ρόλος. Η σωστή προετοιμασία και η συγκέντρωση του υλικού, ώστε να μπορέσει ο δικαστής, όταν θα έρθει η ώρα να εφαρμόσει τον νόμο, να έχει να πατήσει για να μπορέσει να προχωρήσει είτε στην αθώση προφανώς, mm-hmm. είτε στην καταδίκη κάποιου προσώπου που mm-hmm. διέπραξε μια εγκληματική πράξη. Mm-hmm. Κύριε Χλούπη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσάς και τους τηλεθεατές σας. Εγκληματικότητα διαμφισβήτητα εντάσσονται στις σύγχρονες μάστιγες της εποχής. Έτσι λοιπόν κανένας πολίτης δεν θα πρέπει να παραμένει απαθής σε αυτό το σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο.
Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η εκπομπή επί του παρόντος ολοκληρώθηκε. Ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Έως τότε, να είστε καλά. Γεια σας.